Γήπεδο Κεσαριανής, Μιχάλης Κρητικόπουλος. Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Μικρασιατικού Αστέρα και Άγιαξ Σταύρου είχε ολοκληρωθεί με νικήτρια τη γηπεδούχου ομάδα με 2-1. Πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό. Μαζί μας έχουμε τον Ηλία Καλοπίτα, τεχνικό των γηπεδούχων. Ηλία, λόγω σε εσένα να μας πεις πώς είδες το παιχνίδι και αν τελικά πώς σε αφήνει, τι συναισθήματα σου αφήνει το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, δίκαια θεωρώ ότι κερδίσαμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και κάποιο άλλο τέρμα, να είχαμε δηλαδή μεγαλύτερο προβάδισμα, αλλά εντάξει, πήραμε την απόφαση να ξεκουράσουμε και κάποια παιδιά. Έχουμε παιχνίδι πάλι την Κυριακή. Νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Είχαμε έτσι εμείς τον έλεγχο του παιχνιδιού. Υπήρξαν βέβαια έτσι και κάποιες μονομαχίες. Δεν βοηθάει το γήπεδο να παίξουμε έτσι ποδόσφαιρο όπως θα θέλαμε. Αλλά εντάξει, όλοι οι παράγοντες αυτοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά καταφέραν να τους δώσουν συγχαρητήρια. Όπως είπες, κάναμε το πρώτο βήμα. Εντάξει, τώρα κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό έχει για μας σημασία. Θα έλεγα μεγαλύτερη δηλαδή. Είναι στόχος βέβαια εδώ που είναι η ομάδα η πρόκριση. Αυτό το γκολ που πετυχαίνει ο Άγιαξ και μειώνει στο τέλος, ενδεχομένως να αλλάζει τις ισορροπίες ή νιώθεις αυτοπεποίθηση ότι η ομάδα και πάλι θα τα καταφέρει? Όχι. Εντάξει, λογικό είναι. Μπορεί να συμβεί να δεχτείς ένα τέρμα. Δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει πίεση αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω, η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα. Όχι ότι επειδή έχουμε φτάσει στον ημιτελικό, θα το κυνηγήσουμε το κύπελο, αλλά η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα την Κυριακή. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.